Η πεντάλφα, το τόσο παρεξηγημένο από τη σημερινή μας κοινωνία σύμβολο, είναι ένα από τα αρχαιότερα γνωστά σύμβολα θρησκείας και γραφής. Προτού όμως δούμε την ιστορία της πεντάλφας, αναλύσουμε το τι ακριβώς είναι, τι συμβολίζει και σημαίνει, ας λύσουμε την παρεξήγηση περί σύνδεσης της πεντάλφας με τον σατανισμό. Η χρήση της ανεστραμμένης πεντάλφας ως δαιμονικό σύμβολο είναι πολύ πρόσφατη, μόλις του 19ου αιώνα, πατέρας της οποίας είναι ο Ηλίφας Λιβάη, ο οποίος αυθαίρετα ισχυρίστηκε ότι η όρθια πεντάλφα, δηλαδή με τη μία άκρη επάνω, συμβολίζει τη θετική αρχή και το φως, ενώ η ανεστραμμένη, δηλαδή με τη μία άκρη κάτω, την αρνητική αρχή και το σκότος. Κατόπιν δημιούργησε την ανεστραμμένη πεντάλφα με το κεφάλι του Μπαφωμέτ στη μέση, δηλαδή του τραγοκέφαλου και επίσης πολύ παρεξηγημένου αρχαίου θεού. Ακόμα και ο ίδιος αρχικά δεν σκόπευε στη σύνδεση αυτού του συμβόλου με τις σκοτεινές τέχνες ή και το σατανισμό. Η άγρια όμως μορφή του κερασφόρου Μπαφωμέτ γρήγορα συσχετίστηκε και ταυτίστηκε με την επικρατούσα μορφή του χριστιανού σατανά και έτσι ξεκίνησε η σύγχυση ενιών. Η χαριστική βολή δόθηκε με τη δημιουργία της πρώτης σατανικής εκκλησίας στη ΣΥΠΑ στα μέσα του 20ου αιώνα από τον Λέιβι που έφερε ως έμβλημά της την ανεστραμμένη πεντάλφα με τη μορφή του Μπαφωμέτ. Έτσι, η ανεστραμμένη πεντάλφα με ή χωρίς τη μορφή του Μπαφωμέτ στη μέση συνδυάστηκε με το σατανισμό και τις σκοτεινές τέχνες και ο σοφός μύστης, αλχημιστής, φύλακας θεός της ισορροπίας και της απόκριφης γνώσης Μπαφωμέτ, ξέπεσε να ταυτίζεται με τον κακό και σκοτεινό σατανά. Πριν από αυτό, δεν υπήρχε καμιά σύνδεση της πεντάλφας με το κακό. Ειδικά οι ανεστραμμένοι πεντάλφα φορούνταν από τους αμύητους για να δηλώνει ότι ο κάτοχος βρίσκεται σε περίοδο εκμάθησης και επομένως δεν ήταν ακόμα έτοιμος ή άξιος να φορά την πεντάλφα όρθια. Επιπλέον, η ανεστραμμένη πεντάλφα εμφανίζεται ως μεσαιωνικό σύμβολο της υγείας, σύμβολο της μεταμόρφωσης του Χριστού και στη σφραγίδα του Μέγα Κωνσταντίνου. Ακόμα και η σκληρή ιερά εξέταση του Μεσαίωνα δεν συσχέτισε ποτέ την πεντάλφα, είτε όρθια είτε ανεστραμμένη, με τον σατανά. Ούτε καν με τον Μπαφωμέτ που λατρεύονταν από τους ναΐτες. Στις 11 κατηγορίες και στις 8 παπικές διακηρύξεις εναντίον των αητών δεν γίνεται ούτε μία φορά λόγος για την πεντάλφα ή και τον Μπαφωμέτ. Ο μεταγενέστερος του Λεβί και διάσημος μυστικιστής Άλιστερ Κρόουλι, ίσως σε μια προσπάθεια αποκατάστασης της πεντάλφας, έγραψε ότι η όρθια πεντάλφα συμβολίζει τον μακρόκοσμο ενώ η ανεστραμμένη τον μικρόκοσμο. Το σύμβολο του πεντάγωνου αστεριού πιστεύεται ότι ονομάστηκε 5α λόγω του σχήματός του που φαίνεται σαν 5α μπλεγμένα μεταξύ τους. Για πολλούς όμως αυτή η ονομασία πάει πολύ πιο βαθιά από απλώς τον σχηματισμό της. Αλήθεια, αγάπη, αρετή, αγιοσύνη, αγνότητα, αθωότητα, αιωνιότητα, αθανασία, αφοσίωση, αλληλεγγύη, αδελφοσύνη, αμεμπτότητα, αναπτέρωση είναι μονάχα λίγα από τα πιθανά άλφα της κάθε γωνίας του άστρου. Κάθε πίστη που χρησιμοποιεί και τιμά το άστρο φτιάχνει τη δική της πεντάδα των άλφα. Κατά μία άλλη έννοια, εξίσου διαδεδομένη, τα 5α είναι οι σημαντικότερες 5 αρχές που διέπουν το σύμπαν ή οι βασικότερες 5 αρετές που θα πρέπει να έχει ένας μοιημένος ή και τα 2. Έτσι, η πεντάδα που δημιουργείται δεν αποτελείται απαραίτητος από λέξεις και έννοιες που ξεκινούν με α, π.χ. σοφία, γνώση, σθένος, ειρήνη, ευσπλαχνία, κάθαρση κλπ. Είναι μερικές από τις πιο συνηθισμένες αρχές και αρετές που συναντάμε να αποτελούν την πεντάλφα. Στη μεσαιωνική Αγγλία, η πεντάλφα συμβόλιζε τις 5 αρετές της Παναγίας. Αγνότητα, έλεος, γενεοδορία, συντροφικότητα και ευγένεια. Στην Καμπάλα και το Δέντρο της Ζωής, ο αριθμός 5 συνδέεται με τις 5 αρχέτυπες δυνάμεις, δικαιοσύνη, έλεος, σοφία, κατανόηση και την ανυπέρβλητη μεγαλοπρέπεια του Θεού. Οι πρώτες μέχρι στιγμής αναφορές στην πεντάλφα μας έρχονται από την αρχαία Μεσοποταμία, περίπου το 3.500 π.Χ.,
όπου εικάζεται πως συμβόλιζε το ουράνιο ον και χρησιμοποιούνταν ως προστασία εναντίον της μαγκανίας. Πάμπολα ευρήματα στη Μεσοποταμία, στη Σουμερία και στις γύρω από αυτές περιοχές, της περίοδου από το 3.500 π.Χ. έως και το 900 π.Χ. φέρουν την πεντάλφα. Στη Σουμερία εμφανίζεται ως το σύμβολο του Ιουμπί, δηλαδή της ουράνιας κατοικίας. Επίσης, για την αρχαία Βαβυλώνα υπήρξε σύμβολο των τεσσάρων κατευθύνσεων μπρος, πίσω, αριστερά, δεξιά, που αντιστοιχούν στους πλανήτες Δία, Ερμή, Άρη και Κρόνο αντίστοιχα και της πέμπτης κατεύθυνσης πάνω που αντιστοιχεί στην ουράνια βασίλισσα, δηλαδή την Αφροδίτη, την Βαβυλώνια Ιστάρ. Έτσι, η πεντάλφα συνδέθηκε με τη λατρεία της θεάς της ομορφιάς και της αγάπης. Αγάλματα που βρέθηκαν της αρχαίας Αιγύπτου φέρουν εγχάρακτη την πεντάλφα. Για τους αρχαίους Αιγυπτίους αντιπροσώπευε τη θεϊκή μήτρα και περιβάλλονταν από βαθιά φιλοσοφία για την οποία δυστυχώς γνωρίζουμε πολύ λίγα σήμερα. Εικάζοντας, θεωρούμε ότι μεγάλο μέρος αυτής της φιλοσοφίας επιβίωσε μέσω του Πυθαγόρα και της Πυθαγόριας σχολής, μιας και ο Πυθαγόρας μαθήτευε στην Αίγυπτο και μοιήθηκε στα Αιγυπτιακά μυστήρια. Για τους αρχαίους Κέλτες και Νορβηγούς, η πεντάλφα υπήρξε σύμβολο προστασίας από οτιδήποτε κακό, είτε αυτό ήταν δαιμόνια, είτε μαγκανία, είτε κακόβουλα αερικά και συνήθιζαν να τις σκαλίζουν πάνω στις πόρτες των σπιτιών τους ή και στα κρεβατάκια των μωρών. Μέχρι και σήμερα, η πεντάλφα καλείται επίσης σφραγίδα του Σολομώντα και για τους Εβραίους είναι το σύμβολο της πεντάτευχου. Κλεισμένη σε κύκλο, είναι σύμβολο θεϊκής προστασίας και η σφραγίδα της Ιερουσαλήμ κατά την περίοδο από τον 5ο έως και τον 1ο αιώνα π.Χ. ήταν μια πεντάλφα κλεισμένη σε κύκλο με τα εβραϊκά γράμματα YRSLM, δηλαδή Ιερουσαλήμ, να την περικλείουν. Κεραμικά, νομίσματα και άλλα αντικείμενα που βρέθηκαν στην περιοχή της Ιερουσαλήμ και στην Καπερναούμ, σήμερα στεγάζονται στο Ισραηλινό Μουσείο της Ιερουσαλήμ, φέρουν τη σφραγίδα της Ιερουσαλήμ ή τη σφραγίδα του Σολομώντα. Οι χριστιανοί γνωστικοί την αποκαλούσαν φλεγόμενο αστέρι και στον χριστιανικό μυστικισμό συμβολίζει τις πέντε πληγές του Χριστού, την Αγία Τριάδα και τις δύο φύσεις του Χριστού, ανθρώπινη και θεϊκή, τα Αγία Θεοφάνεια και την αποκάλυψη του Χριστού ως βρέφος στους τρεις μάγους. Αναφέρεται επίσης ως το άστρο του Ιακώβ που είναι σύμβολο θεϊκής σοφίας, άστρο του Ιησού και άστρο της Δύσης που συνδέεται με τον Ιησού ως το άστρο που λάμπει λίγο πριν την Ανατολή. Η ανεστραμμένη πεντάλφα συμβολίζει την ενσάρκωση του Θεού, δηλαδή το Χριστό. Αναφορές έχουμε και για τους υπόδες του θρηλυκού βασιλιά Αρθούρου, όπου η πεντάλφα υπήρξε θηρεός του Σερ Γκάουεν και σύμβολο των πέντε πληγών του Χριστού. Στα επικά ποίηματα της εποχής γίνεται συχνά αναφορά της πεντάλφας ως σύμβολο του φωτός. Για τους Ροδόσταυρους και τους αλχημιστές συμβολίζει τον άνθρωπο μέσα στο μικρό κόσμο, με το κεφάλι του στην κορυφή του αστεριού, τα χέρια του απλωμένα στις άκρες και τα πόδια κάτω. Πολλοί σύγχρονοι μύστες διατηρούν αυτό το συμβολισμό, μα επίσης τιμούν την πεντάλφα ως σύμβολο ζωής. Γέννηση, βάπτιση, μύηση, αγάπη, ανάπαυση, θάνατος. Ή βρεφική ηλικία, εφηβεία, ενηλικίωση, μέση ηλικία, τρίτη ηλικία. Επίσης, τις συνδέουν με τις τέσσερις εποχές του χρόνου. Άνοιξη, παιδική ηλικία, καλοκαίρι, εφηβεία, φθινόπωρο, ενηλικίωση και χειμώνας, τρίτη ηλικία. Και στη θέση του πνεύματος στέκεται ο θάνατος, που είναι η αρχή, το τέλος και η αρχή ξανά κάθε ζωής, αλλά και το πέρασμα από μια κατάσταση σε μια άλλη. Φεύγοντας όμως από τη Μεσόγειο, συναντάμε την πεντάλφα και σε σχεδόν ολόκληρο τον υπόλοιπο κόσμο, όπως για παράδειγμα στην Κίνα, ως σύμβολο των πέντε κινέζικων φυσικών στοιχείων, μέταλλο, ξύλο, γη, νερό, φωτιά και της αέναης φυσικής κίνησης. Μία από τις πιο φημισμένες πεντάλφες είναι αυτή του Henry Cornelius Agrippa von Nettesheim στο Libri Tredeoculta Philosophia, με έναν άνθρωπο στο κέντρο να εκτείνει τα πόδια και τα χέρια του στον κύκλο που περικλείει την πεντάλφα. Πάμπολες παραλλαγές αυτής της πεντάλφας συναντάμε κατά την περίοδο της Αναγέννησης, μερικές εκ των οποίων φέρουν στα άκρα τα εβραϊκά γράμματα YHSVH, δηλαδή Γεσουά, Μεσσίας, Υιός Θεού.
Στην αφεντική του Αγκρίπα, τα άκρα φέρουν πλανητικά σύμβολα και το κέντρο το σύμβολο της Σελήνης. Μια γνωστή παραλλαγή του Βετρούβιου άνδρα του Λεωνάρντο Νταβίντσι είναι αυτή όπου ο άνδρας βρίσκεται μέσα σε πεντάλφα συμβολίζοντας τη σχέση του ανθρώπου με το σύμπαν, παραπέμποντας τη θεϊκή αναλογία, δηλαδή στον αριθμό φι, η οποία κρύβεται και στο Βετρούβιο άνδρα αλλά και στην πεντάλφα που είναι υπόδειγμα της θεϊκής αναλογίας. Ο διάσημος ψυχολόγος Καρλ Γιούγκ δεν έμεινε αδιάφορος απέναντι στην πεντάλφα. Γοητευμένος από την ιστορία και φιλοσοφία που κουβαλά το σύμβολο, συνέδεσε τα πέντε στοιχεία που την χαρακτηρίζουν με πέντε αισθήσεις του ανθρώπου: αίσθημα, σκέψη, διέστηση, αίσθηση και ανυπέρβλητος εαυτός που τα εμπεριέχει όλα. Στον νεοπαγανισμό των τελευταίων δεκαετιών συναντάμε πάλι την πεντάλφα σε σχέση με τον κερασφόρο θεό που έχει πέντε μορφές: άνθρωπος, τράγος, κρυός, αρσενικό ελάφι, τάβρος, χωρίς όμως να αναφέρεται σε δαιμονική θεότητα, αλλά στο θεό Παν, το θεό της φύσης, το σύντροφο και προστάτη της μητέρας θεάς. Όμως, η πλέον διαδεδομένη ερμηνεία του συμβόλου τις τελευταίες δεκαετίες σχετίζεται με τα στοιχεία της φύσης και τη σχέση τους με εμάς. Έτσι έχουμε το πνεύμα που αντιπροσωπεύει το εθερικό, το αιώνιο και την επικοινωνία μας με το θείο. Είναι η αθάνατη ψυχή μας, το θεϊκό που βρίσκεται μέσα σε όλους μας, η πνευματική μας σύνδεση με τη φύση και μεταξύ μας. Συμβολίζει την αγάπη, την αθωότητα και όλα τα αγνά τα συναισθήματα που ανυψώνονται πέρα από τις ανάγκες της σάρκας. Την γη που αντιπροσωπεύει το στοιχείο της μητέρας, είναι το στοιχείο της σταθερότητας. Συμβολίζει ασφάλεια, εξέλιξη, νουθεσία, όλα όσα μας παρέχει η γη. Μας προσφέρει την ικανότητα να ερευνήσουμε το πνεύμα με τα πόδια μας γερά στη γη. Χωρίς αυτό το στοιχείο θα βρισκόμασταν συνέχεια στα σύννεφα. Τον αέρα που αντιπροσωπεύει το στοιχείο του νου, συμβολίζει τη σκέψη, την ευφυΐα, τη λογική. Μας προσφέρει την ικανότητα να εξετάζουμε το πνεύμα και να ανακαλύπτουμε που ανήκει στη ζωή μας. Τη φωτιά που αντιπροσωπεύει το στοιχείο του πάθους, συμβολίζει το κομμάτι μας που δεν γνωρίζει φόβο, που επιτίθεται στα τυφλά αλλά χωρίς σκέψη. Η φωτιά είναι αυτή που μας δίνει κουράγιο, δύναμη και θάρρος. Το νερό που αντιπροσωπεύει τον κύκλο της ζωής, το στοιχείο του συναισθήματος, συμβολίζει τα τρυφερά μας συναισθήματα σε αντίθεση με τα συναισθήματα της φωτιάς. Είναι η αγνή και άδολη αγάπη και ευτυχία, όλα τα συναισθήματα που σβήνουν τη φωτιά. Όταν η πεντάλφα περικλείεται σε κύκλο, ενώνει όλα τα στοιχεία της φύσης και συμβολίζει τον άνθρωπο, που είναι η ενότητα της ύλης με το πνεύμα, της πνευματικότητας με τη λογική. Μας υπενθυμίζει ότι χρειαζόμαστε όλα τα στοιχεία για να ολοκληρωθούμε και ότι η ζωή είναι ένας κύκλος, ότι δεν μπορεί να υπάρξει χαρά χωρίς τον πόνο και πόνος χωρίς τη χαρά. Οι αρχαίοι Έλληνες την ονόμαζαν επίσης πεντάγραμμον, διότι αποτελείται από πέντε γραμμές, πεντάγωνον διότι έχει πέντε γωνίες και πεντάμιχος. Τη συναντάμε αρχικά ως σύμβολο της πυθαγόρειας φιλοσοφίας της τελειότητας του ανθρώπου, του Θεού, εντός και της αιωνιότητας. Κατά τον Πυθαγόρα, ο αριθμός 5 είναι ο αριθμός του ανθρώπου και της ψυχής. Κάθε άκρη της πεντάλφας σχετίζεται με ένα στοιχείο που δίνει ζωή στον άνθρωπο αλλά και που δημιουργεί ο άνθρωπος. Γη, ύλη, νερό, υγρά, αέρας, ανάσα, φωτιά, ενέργεια, ψυχή, νους. Για τους Πυθαγόριους η πεντάλφα υπήρξε έμβλημα, την ονόμαζαν υγεία και ήταν το αναγνωριστικό τους, υγιένεται. Η υγεία συμβόλιζε το αντίθετο του θανάτου, όχι όμως του υλικού θανάτου, αλλά του πνευματικού. Γι' αυτό και το κέντρο της πεντάλφας συμβόλιζε την αθάνατη ζωή. Η πεντάμιχος ήταν άλλη μια ονομασία της πεντάλφας για τους Πυθαγόριους, της οποίας η σημασία είναι το βαθύτερο είναι, το κέντρο της ύπαρξης. Ο Φερεκίδης, που πιθανολογείται ότι υπήρξε δάσκαλος του Πυθαγόρα, έγραψε μια δική του εκδοχή της θεογονίας και την ονόμασε πεντάμιχος. Πιθανολογείται λοιπόν ότι αυτή η ονομασία της πεντάλφας από τους Πυθαγόριους προέρχεται από το Φερεκίδη. Μια άλλη πιθανή εκδοχή είναι ο Πυθαγόρας να επηρεάστηκε από τη μαθητεία του στην Αίγυπτο και τη Βαβυλώνα και μετέφερε την πεντάλφα και τη σημασία της στην πατρίδα του.
Ο Πλάτωνας χαρακτήριζε την πεντάλφα ως σύμβολο των ουρανών και οι μεταγενέστεροι του συνέδεσαν την πεντάλφα με τα πέντε πλατωνικά στερεά ως εξής: τετράεδρο, φωτιά, κύβος, γη, οκτάεδρο, αέρας, δωδεκάεδρο, πνεύμα και εικοσάεδρο, νερό. Αργότερα, ο φημισμένος Ελληνογύπτιος ο Κλάβδιος Πτολεμαίος συνέδεσε τους πέντε δευτερεύοντες πλανήτες με την πεντάλφα και τα στοιχεία ως εξής: Άρης, γη, Κρόνος, νερό, Αφροδίτη, αέρας, Δίας, φωτιά, Ερμής, πνεύμα. Στην όρθια πεντάλφα τοποθετούνται ως εξής: ο Ερμής στην πάνω γωνία, ο Άρης στην αριστερή, ο Κρόνος στην κάτω αριστερή, η Αφροδίτη στην κάτω δεξιά και ο Δίας στη δεξιά. Κατά τον Πτολεμαίο, τα δύο δεξιά στοιχεία είναι καλόβουλα, ενώ τα δύο αριστερά είναι κακόβουλα. Η κορυφή είναι ουδέτερη, εξισορροπώντας τα τέσσερα στοιχεία. Οι δύο κύριοι πλανήτες, Ήλιος και Σελήνη, στέκονται πάνω από την πεντάλφα, δεξιά και αριστερά, αντίστοιχα. Σε μερικά από τα νεότερα μυστικιστικά συστήματα μπορούμε να βρούμε τον Ήλιο και τη Σελήνη στο κέντρο της πεντάλφας, δεμένα μεταξύ τους έτσι που να θυμίζουν το ταοιστικό Yin-Yang. Από τον Μεσαίωνα και μέχρι τις μέρες μας ξανασυναντάμε την πεντάλφα στις λαϊκές παραδόσεις και δυσιδαιμονίες της ελληνικής υπαίθρου ως φυλακτό προστασίας από τα κακόβουλα αερικά του δάσους. Η πεντάλφα είναι από τα λίγα σύμβολα που συναντάμε σε τόσες πολλές θρησκείες και φιλοσοφίες του κόσμου. Εδώ και χιλιετίες τιμάται με σεβασμό, προστατεύει τον κάτοχο από δαίμονες, είτε αυτή είναι προσωπική είτε όχι, και αντιμετωπίζεται ως σύμβολο σοφίας, γνώσης, ευτυχίας και ζωής. Η συσχέτισή της με τον σατανισμό είναι εκφυλισμός και ύβρις.